centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Γεια σου Χρήστο, καλημέρα. Είπαμε και τις προάλλες πριν δύο μέρες ότι κάθε μέρα πρέπει να είσαι μαζί μας τώρα. Σχεδόν, κάπως έτσι θα γίνει. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Βασικά, το μεγάλο μας πρόβλημα είναι πώς θα πάνε οι φαντάροι στα κέντρα κατάταξης. Μάλιστα. Αυτά τώρα, να σου πω την αλήθεια, αυτό δεν το έχει μουσική. Δεν έχει ρωτήσει κάποιος σε εμάς, αυτό το ερώτημα σε εσένα το έχουν θέσει. Ναι, ναι. Σε εμάς δεν... Ναι, γιατί πολλοί παρουσιάζονται γρεβενά. Δεν αφήνουν τους γονείς τους όμως να τους πάνε. Πώς θα πάει αυτός ο άνθρωπος γρεβενά. Ναι. Δεν ξέρω αν μπορείτε με κάποιον τρόπο να βάλετε και ένα λεωφορείο για περιοχές που, εν πάση περιπτώσει, κατατάσσονται την Τρίτη πολλά παιδιά. Δεν ξέρω. Χρήστο, από σένα το κούρτο. Δεν μας έχει πει κάποιος. Δεν, έχει... δεν το έχει έχουν σκεφτεί. Το θέμα. Ναι. Δεν έχουμε ακούσει κάτι. Δεν μας έχει πει κάποιος κάτι. Μάλιστα. Να δούμε τώρα αν υπάρχει. Ξέρω, αν έχουν κάποιοι οι οποίοι θέλουν για κάποια συγκεκριμένα πράγματα, μπορούν να πάρουν ένα τηλέφωνο και να πρέπει να τοποποιήσουμε κάτι. Να γίνεται κάνουμε... αυτό όμως, Γιάννη. Δηλαδή, αν βρεθούν, ας πούμε, 30 άτομα που παρουσιάζονται γρεβενά, ας πούμε, παραδείγματος χάρη λέω. Μπορείτε να βάλετε λεωφορείο για γρεβενά. Πρέπει, κοίτα να δεις, αυτό που μπορούμε να το κάνουμε, μάλλον μπορούμε να το κάνουμε, δεν ξέρω σίγουρα, τώρα αυτό λέω επειδή δεν το έχω ξανακούσει αυτό το πράγμα. Ναι. Ίσως με συνεννόηση με την πολιτική προστασία, ίσως με κάποιους λόγο του ότι είναι ανάγκη. Μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, ναι. Ίσως να μπορέσει να επιτραπεί να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά σου λέω δεν το έχουμε αντιμετωπίσει, δεν μας έχει πει κάποιος. Μάλιστα. Και δεν ξέρουμε πώς ακριβώς μπορεί να γίνει. Τώρα. Πάμε στα υπόλοιπα. Το κλείνουμε αυτή την παρένθεση. Πάμε λοιπόν στα υπόλοιπα. Τι γίνεται από αύριο τώρα. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Εμείς θα κρατήσουμε το δρομολόγιο της Θεσσαλονίκης αυτό που υπάρχει. Το 9 από εδώ, 3 από εκεί. 9, 3 από εκεί. Μάλιστα. Ναι. Επειδή σήμερα έχει αρκετό κόσμο για Αθήνα. Ναι. Λοιπόν, θα βάλουμε ένα δρομολόγιο ακόμα την Τρίτη. Την Τρίτη, σημείωνε λίγο. Την Τρίτη, το οποίο θα φύγει 7 και 4 από εδώ. Την Τρίτη νέο δρομολόγιο για Αθήνα 7 και 4. Ναι. Από την Αθήνα όμως θα φύγει την Τετάρτη στις 11, γιατί δεν προλαβαίνει να γυρίσει πίσω. Δεν προλαβαίνει να γυρίσει πίσω, μάλιστα. Δηλαδή, δεν έχουν πάρει μια απόφαση στο αν θα, οι επιβάτες που θα γυρίσουν εδώ πέρα που θα είναι στις 12 η ώρα. Ναι. Αν επιτρέπει να κυκλοφορούν. Οπότε, για να μην έχουμε θέμα, οποιοδήποτε θέμα αυτό θα φύγει. Θα φύγει πρωί της επόμενης μέρας, στις 11. Στις 11 η ώρα. Θα φύγει από Αθήνα για Καστοριά. 11 η ώρα θα φύγει την Τετάρτη από την Αθήνα για Καστοριά. Ναι, μάλιστα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Απλά το θέμα ξέρει ποιο είναι. Επειδή σήμερα το λεωφορείο έφυγε στο όριο οι επιβάτες. Για Αθήνα. Ναι. Ναι, ναι. Πρέπει όσοι ενδιαφέρονται να ταξιδέψουν. Ονομαστικά να κλείνουν το εισιτήριό τους. Να κλείνουν το εισιτήριό τους ή ακόμα και να πάρουν το εισιτήριό τους. Ακόμα καλύτερα. Ακόμη καλύτερα. Γιάννη, γιατί ναι. Πρέπει και εμείς να κάνουμε τον προγραμματισμό μας. Ναι. Είναι εύκολο να βάλουμε ένα δεύτερο λεωφορείο αν χρειαστεί. Απλά το θέμα είναι ότι πρέπει να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται για το πώς θα κατέβει, τι λεωφορείο θα πάει. Ας πούμε σήμερα ήταν να πάει μικρό κανονικό 50 και τελικά πήγε το διόροφο. Μάλιστα, κατάλαβα. Πήγε το διόροφο λοιπόν τελικά. Γιατί πρέπει ήταν, να κάνουμε. Ναι, για να καλύπτεται να... ακριβώς τις θέσεις που πρέπει κιόλας. Πρέπει να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Ναι. Από Θεσσαλονίκη, για Θεσσαλονίκη, υπάρχει περίπτωση να μπαίνουν και δεύτερα λεωφορεία. Μας είπαν προχθές ότι μια μέρα δεν θυμάμαι πια, είχε και κόσμο που δεν μπορούσε να μπει στα λεωφορεία γιατί βάζεται μόνο 33 άτομα μέσα στα λεωφορεία και πήραν λέει κάποιοι και το λεωφορείο της Κοζάνης και τα λοιπά και από εκεί ξανά. Δεν ξέρω, επειδή Χρήστο, επειδή το έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτό, επειδή και εμείς όταν είναι τα δρομολόγια από Καστοριά για τη Θεσσαλονίκη, ανά πάσα στιγμή μπορούμε να βρούμε και ένα δεύτερο λεωφορείο. Ανά πάσα στιγμή. Ή ό,τι χρειάζεται. Το να βάλουμε ένα δεύτερο λεωφορείο από τη Θεσσαλονίκη για την Καστοριά όμως. Ναι, είναι δύσκολο. Επειδή καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχουν αυτοκίνητα εκεί να περιμένουν. Ναι. Καλό θα είναι να πηγαίνουν να κόψουν τα εισιτήριά τους ή να τηλεφωνήσουν να ξέρουμε πόσοι επιβάτες είναι, ώστε να ξέρουμε να στείλουμε νωρίτερα να λεωφορείο. Να στείλετε και δεύτερο λεωφορείο στην Θεσσαλονίκη ώστε να επιστρέψει με δύο λεωφορεία το κτέλ από εκεί. Ναι, σήμερα ας πούμε σου λέω με το διόρφο κάναμε τελευταία στιγμή, την κάναμε την αλλαγή. Ή μπορεί τέλος πάντων Γιάννη, να το δούμε λίγο και αυτό, αφού βλέπετε ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον κυρίως από Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να βάλετε δύο λεωφορεία την ημέρα αντί για ένα δρομολόγιο στη Θεσσαλονίκη. Οπότε να έχουμε ένα 9 ας πούμε από εδώ και ένα ξέρω εγώ 12. Το θέμα μας είναι και να φεύγει 3 από εκεί και να φεύγει 6, ξέρω κάπως έτσι. Το θέμα μας είναι αυτό το δρομολόγιο, το έχουμε βάλει σαν ασφαλεία δρομολόγιο. Δεν μπορούμε να έχουμε πολλά δρομολόγια λόγω του κορονοϊού.
Μάλιστα. Αν χρειαστεί να βάλουμε να φύγουν δύο λεωφορεία από τη Θεσσαλονίκη, μπορούμε να το κάνουμε. Ή να φύγουν δύο λεωφορεία από εδώ προς τα εκεί. Κατάλαβα. Αλλά δεν μπορούμε να βάλουμε διαφορετικές ώρες. Δεν μπορείτε να βάλετε διαφορετικές ώρες. Μάλιστα. Κατάλαβες. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Άμα μπορούσαμε και 3 και 4 και 5, αν υπήρχε κόσμος, πολύ ευχαρίστως. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε τα ίδια δρομολόγια που είχαμε παλιά. Γονείς λέει εδώ είναι πολλά παιδιά που πάνε και στον Εύρο. Βλέπεις, Γιάννη, αυτό το θέμα σήμερα πραγματικά έχει τρελάνει πολλούς γονείς. Λογικά για Εύρο, δεν ξέρω αν μαζευτούν. Μπορείτε να πάτε και Εύρο. Δεν το ξέρει και ο Γιάννης. Πρέπει να. Δεν ξέρω, καταρχήν δεν το έχουμε σκεφτεί γιατί μέχρι τώρα δεν υπήρχε ενδιαφέρον για κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Και δεν ξέρω αν μπορεί και να εκτελέσει ένα τέτοιο δρομολόγιο το ΚΤΕΛ. Δεν ξέρω αν μας καλύπτει η πολιτική προστασία αυτό που είπαμε πριν. Ότι κάποιοι θα πρέπει να πάνε για να παρουσιαστούν ή κάποιοι θα πρέπει να πάνε στις μονάδες τους. Δεν ξέρουμε πώς ακριβώς γίνεται. Ακριβώς. Γιατί δεν είχαμε καμιά, δεν ρωτήσαμε να μάθουμε για κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Θα πάρουμε ένα τηλέφωνο να μάθουμε και αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, αν μας επιτρέπει. Σε διαφορετική τέτοιο, περίπτωση θα πρέπει τα παιδιά να πάνε Θεσσαλονίκη. Ναι. Και από εκεί να πάρουν Θεσσαλονίκη για Εύρο. Δηλαδή, πρέπει να επικοινωνήσουν και με τα εκεί η πρακτορία, γιατί δεν ξέρω τι δρομολογία έχουν και αυτοί. Οπότε, πραγματικά είναι εκπληκτικό, είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Λοιπόν, Γιάννη, δεν ξέρω τι άλλο έχουμε να πούμε. Τίποτα. Το δρομολόγιο του Άργου θα πηγαίνει όπως πάει τώρα 9 μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα. Ναι. Από τις 9 η ώρα το πρωί που ξεκινάει από το Άργος. Ένα δρομολόγιο που θα πηγαίνει στον Εστόριο 7 και 20 το πρωί. Ωραία. Αυτό, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Δεν έχουμε κάποιο άλλο δρομολόγιο. Πάντως και να πούμε και τα μαθητικά του δημοτικού που γίνονται, που θα συνεχίσουν να γίνονται. Και να πούμε ότι για τα δρομολόγια Θεσσαλονίκης και Αθηνών πάντα πρέπει να έχετε τα χαρτιά που να δικαιολογούν την μετακίνηση. Ναι, σίγουρα, ναι. Και σου είπα, καλό θα είναι αν μπορούν, αν έχουν προγραμματισμένο κάποιοι και μπορούν να κόψουν τα εισιτήρια νωρίτερα, να τα κόψουν, να διευκολυνθούμε και εμείς και να ξέρει και ο κόσμος πώς θα φύγει. Συμπέρασμα. Θεσσαλονίκη συνεχίζει 9 το πρωί από Καστοριά για Θεσσαλονίκη, 3 η ώρα από Θεσσαλονίκη για Καστοριά. Αθήνα το επόμενο δρομολόγιο θα είναι την Τρίτη 7 και 4 το πρωί και επιστροφή από την Αθήνα την επόμενη μέρα Τετάρτη 11 η ώρα το πρωί. Για να προγραμματίσετε και τις διαδρομές σας αλλά και τα δέματά σας και τα εμπορεύματά σας. Γι' αυτό το λέω. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Χριστό. Καλημέρα και βλέπουμε από εβδομάδα. Και βλέπουμε από εβδομάδα γιατί έχουμε κυριολεκτικά όμως μπλέξει. Θα δούμε τι εξελίξεις θα υπάρχουν. Έτσι, πραγματικά. Έγινε Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.